Και τώρα πάμε να καλημερίσουμε εδώ δίπλα μα στο στούντιο τον Νίκο Βασιλάκο, τον συνάδελφο τε... τεχνολογίας. τεχνολογία. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώ σα βρίσκω πάντα. Να σε καλά, να σε καλά. Εκλογέ. Την κυκλοφορία 21 Μαου, είναι το social media αυτή η Εκλογέ, social media και πολύ μεγάλε ανατροπέ. <laughs> Έχουμε πολύ μεγάλε ανατροπέ γιατί ενώ θυμάστε ότι στι προηγούμενε εκλογέ ναι. έβγαιναν κάρτε. Κίτρινε κάρτε, κόκκινε κάρτε. Υπήρχαν εταιρείε, άλλε στη Θεσσαλονίκη, άλλε στην Αθήνα, που αξιολογούσαν τι ειδήσει, έκοβαν πολιτικού. Αυτό οδήγησε στην κατατρόπωση του Instagram και του Facebook σε αυτέ τι εκλογέ, mm -hmm. σε μηδενική σχεδόν διαφήμιση, σε ελάχιστη προβολή και στο να γίνουν αυτέ οι εκλογέ οι εκλογέ του TikTok και του YouTube. Είδαμε και βλέπουμε. Πολύ μεγάλη ενώ ήταν σώμα με σώμα, δηλαδή βλέπαμε Μητσοτάκη Τσίπρα 1,5 εκατομμύριο likes. Προσέξτε, 1,5 εκατομμύριο likes ο καθένα στο TikTok. Έγινε μεγάλη ανατροπή πριν από δύο μέρε, όπου ο Κυριακό Μητσοτάκη πέρασε με 1,7 εκατομμύριο likes. Γιατί, γιατί ποστάρει συνέχεια, γιατί είναι ατιμέλητος, είναι χαλαρός, είναι αυθεντικός την ίδια στιγμή που ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αγνοεί το μέσο, δηλαδή ουσιαστικά μία παραδοσιακή έδρα των μικρών κομμάτων που ήταν τα social media κατατροπώθηκε επειδή η Νέα Δημοκρατία την αγκάλιασε πάρα πολύ γρήγορα και φρόντισε να προβάλλει συνέχεια δικές του στιγμές, προσωπικές στιγμές, καθημερινές στιγμές που αρέσουν στον κόσμο. Στο YouTube Είδαμε τα μικρά κόμματα να ξεχωρίζουν, που όμως σε ομιλίες που δεν είχαν καμία σχέση με τις εκλογές. Είδαμε αρχηγό μικρού κόμματος να μιλάει για βιβλία, για θέατρο και να τα στατιστικά του να ξεφεύγουν την ίδια στιγμή να ξέρετε ότι υπάρχουν κόμματα που αγκάλιασαν πολύ δυνατές ψηφιακές πλατφόρμες όπως είναι το Nation Builder, το οποίο είναι αμερικανική των δημοκρατικών πλατφόρμα. Υπάρχει λοιπόν κόμμα στι ελληνικές εκλογές, μικρό κόμμα που δεν θα μπει στη Βουλή όπως φαίνεται, το οποίο πήρε το Nation Builder και δεν κατόρθωσε να το μάθει και να το χρησιμοποιεί. Mm -hmm. Με αποτέλεσμα να μην καταφέρει το να απευθυνθεί στον τελικό ψηφοφόρο και στην τελική ψηφοφόρο. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι εκλογές με 450 ως 500.000 νέους ψηφοφόρους είναι οι εκλογές που τα social media κερδίζουν. Γιατί? Γιατί βλέπετε ότι από όλα τα στατιστικά μία εκπομπή προβάλλεται σε συγκεκριμένο κοινό, την ίδια στιγμή όμως ανεβαίνει στο YouTube, ανεβαίνει στο TikTok και τη βλέπουν ακόμα περισσότεροι. Έτσι, αυτοί που ήταν γρήγοροι, αυτοί που ήταν αυθεντικοί, αυτοί που αγκάλιασαν το μέσο, το οποίο να πούμε ότι το TikTok δεν κόβει, όπως το Facebook και το Instagram, την προβολή των δημοσίευσεων, αν δεν πληρώσεις. Δηλαδή, να. ποστάρει ένας ηθοποιός, ποστάρει ένας πολιτικός, ποστάρει κάποιος, αυτόν τον βλέπουν όσο περισσότεροι χρήστες γίνεται, σε αντίθεση με το Instagram και το Facebook, το οποίο βάζει τη διαφήμιση, το πέπλο της διαφήμισης να κυριαρχεί. Και μην ξεχνάτε ότι στις προηγούμενες εκλογές δεν είχαμε προλάβει να ζήσουμε το, ε, το σκάνδαλο Oxford Analytica στο Facebook που όλοι πιάσανε και περιορίσανε το μέσον και είπαν ότι δεν μπορεί να μπλέκεσαι με τις εκλογές, θα σας πω ότι με πήραν υποψήφοι από όλη την Ελλάδα, βουλευτές, από όλα τα κόμματα, και μου λέγανε ότι δεν μπορούν να διαφημιστούν στο Facebook. Γιατί? Γιατί είτε δεν είχαν περάσει την ταυτότητα, είτε δεν είχαν κάνει όλη τη διαδικασία πιστοποίησης. Ενώ στο TikTok όσοι το διάλεξαν και ήταν γρήγοροι και κάνανε βίντεο αυθεντικά και όχι γιατί είδαμε και σκηνέ, τώρα δεν θέλω να αναφέρω υποψήφια, αλλά μία υποψήφια τα έκανε μαντά στο ναι. TikTok. Γιατί θεώρησε ότι το να βγει με το γιο ασχεδίαστα στο σπίτι και να δείξει τι γίνεται, θα τη βοηθήσει. Δεν του βοήθησε, όπω δεν βοήθησε και αυτού που δεν είχαν καθόλου ψηφιακή παρουσία. Άρα το μήνυμα είναι: ξεχάστε το φυλάδιο, ξεχάστε τι ομιλίε. Ακόμα και αν είναι ολογραμματικέ, γιατί αυτό που δίνει στον ψηφοφόρο, αυτό που σα κάνει άμεσο στον ψηφοφόρο, είναι η διαχείριση mm -hmm. των μέσων κοινωνική δικτύωση ναι, και, και ειδικά η, η, τα αναγκαλιάστε τα νέα μέσα. Τώρα, πλέον, τώρα, θα έχουμε, φέτο μάλλον, θα έχουμε πολύ γρήγορα τα αποτελέσματα. Αυτή είναι η μεγάλη καινοτομία. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι υπάρχουν χιλιάδε τάμπλετ σε όλα τα εκλογικά τμήματα, τα έχουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι, είναι με 4G πάνω, SIM κάρτε, σαν κινητά, θα μεταδώσουν κατευθείαν τα αποτελέσματα. Από τι 9 η ώρα το βράδυ θα έχουμε το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι όλο το μέρος της επικράτειας, γιατί επιτέλους ψηφιοποιείται μια διαδικασία που κρίνει το μέλλον της χώρας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Δεν είναι απλό αυτό. Αλλά να σας πω ότι βελτιστοποιήθηκε και το λογισμικό που παρακολουθεί τις εκλογές, γιατί σκεφτείτε ότι αυτός ο αγώνας που γίνεται και αυτή η προσπάθεια είναι μια τιτάνια προσπάθεια από χιλιάδες άνθρωποι, ανθρώπους που δουλεύουν μέσα στις εταιρείες και σε όλη την Ελλάδα για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν και να χρησιμοποιήσουν το κάθε τελευταίο εργαλείο τη τεχνολογία για να μπορέσουν να δώσουν γρήγορα τα αποτελέσματα. Να το δούμε Άρα... και στην πράξη βέβαια τώρα αυτό κύριε Βασιλάκο, αν όντω θα γίνει τόσο σύντομα όσο, όσο λέγεται. Είναι. Πάση Η αρχή είναι το ίμιση του παντός, είναι σημαντικό αυτό που έγινε, ψηφίζουμε με το κινητό, μην το ξεχνάτε, θα πάρετε το κινητό μαζί, για πάμε εκεί. Ναι. θα σα κρατήσουν το κινητό την ώρα που είστε στην κάλπη, ναι. εννοείται, <laughs> δεν θα το έχετε πάνω σας, ναι. θα κάνετε, θα ψηφίσετε. Θα βγάλετε τον νικητή ή την νικήτρια που θέλετε και θα σκέφτεστε ότι ελπίζουμε στις επόμενες εκλογές να γίνει όλη η διαδικασία ψηφιακή για να γλιτώσουμε και τα άκυρα και τα λάθη που γίνονται γιατί καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι για ειδικά τη γενιά Z και τη Βέβαια. γενιά X. Yes. Τη τεχνολογία να βάλει σωστά το σταυρό που μπορεί να ακυρώσει ή να κάνει έγκυρο ένα ψηφοδέλτιο. Κύριε yeah. Βασιλάκου, εδώ θα είμαστε την επόμενη εβδομάδα να δούμε τι πήγε καλά από όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα και τι όχι. Να σα ε, ευχαριστήσουμε εφήρουμε, πάρα εφήρουμε πολύ. Είναι καταρχήν τεχνολογία και περιμένουμε. Να περιμένουμε. Ευχαριστούμε ε, 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 πολύ, ε, κύριε Βασιλάκου, να είστε τα επόμενα χρόνια. Και θα ξαναμπούμε και για την επόμενη εβδομάδα. Σα ευχαριστούμε πολύ.